Στην πολιτική υπάρχουν δύο δρόμοι. Υπάρχει ο εύκολος δρόμος των μεγάλων λόγων, των μεγάλων υποσχέσεων. Υπάρχει και ο δύσκολος δρόμος, αυτός των έργων και των πράξεων. Ένας δρόμος που πάντα υπηρετούσε και υπηρετεί Νέα Δημοκρατία. Και το λέω αυτό διότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι το πιο χαρακτηριστικό και το πιο δεικτικό παράδειγμα ελάχιστων λόγων και πολλών πράξεων. Σε 3 χρόνια, αθόρυβα εντελώς, άλλαξε την εικόνα της χώρας. Κατόρθωσε να πραγματοποιήσει έργα άνω των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ τη στιγμή που αναπόφευκτα γίνεται η σύγκριση με την προηγούμενη κυβέρνηση που συμβασιοποίησε, και αυτό είναι υποαίρεση, μόλις 800 ευρώ εκατομμύρια έργα, τα οποία ουδέποτε πραγματοποίησε. Ανάπτυξη χωρίς υποδομές δεν υπάρχει. Και πραγματικά ως νέος άνθρωπος οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Υπουργό μας, ο οποίος από το ΜΕΑΡΧΙΣ Υποδομών και Μεταφορών είχε ενσκύψει στα πραγματικά προβλήματα της Λέσβου και κατόρθωσε μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια να πετύχει να πραγματοποιούνται έργα στο νησί, στη Λέσβο, έργα συνολικής αξίας 170 εκατομμυρίων ευρώ. Έργα τα οποία λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για την οικονομία του τόπου μας, έργα τα οποία επιλύουν ζητήματα δεκαετιών, βελτιώνουν την καθημερινότητά μας και δίνουν όθηση στην ανάπτυξη. Οφείλω όμως ένα μεγάλο ευχαριστώ στον βουλευτή μας, τον Χαράλαμπο Αθανασίου, έναν ιδιαίτερα ταπεινό άνθρωπο, και το λέω αυτό διότι δυστυχώς ακόμη και εν έτη 2022 βλέπουμε αρκετούς πολιτικούς να βγαίνουν φωτογραφίες δίπλα σε μεγάλα έργα ουδεμία σχέση με τα οποία έχουν ή με υπουργούς και να αυτοβαυκαλίζονται και να επέρονται για δίθεν κατορθώματα. Ένας ταπεινός άνθρωπος που ως βουλευτής, ως υπουργός και ως αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων έχει δώσει το στίγμα του για όλα τα μεγάλα έργα αυτού του τόπου. Τόσο για έργα τα οποία οραματίστηκε, έργα τα οποία ορίμασαν, δημοπρατήθηκαν, συμβασιοποιήθηκαν, ολοκληρώθηκαν. Είναι ένα πλέγμα ενεργειών το οποίο φέρει μία υπογραφή. Αυτή του Χαράλαμπου Αθανασίου και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Φίλες και φίλοι, η Λέσβος αλλάζει στα δύσκολα και σε πείσμα πολλών. Και η αλλαγή αυτή είναι γρήγορη, είναι θεαματική, είναι αποτελεσματική. Ο Πρωθυπουργός μας, ο οποίος εκπροσωπεί επάξια το σύνολο του ελληνισμού και έχει αποσπάσει την αποδοχή της διεθνούς κοινής γνώμης, έχει κατορθώσει όλα αυτά τα χρόνια να ενώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον για όλα αυτά τα οποία διεκδικούμε. Είναι λοιπόν και δικό μας χρέος, για να έρθω στα καθημάς, ως στελέχη αυτής της παράταξης, να συμβάλλουμε σε αυτή την εθνική προσπάθεια μέσα από τη στάση μας και την πολιτική μας. Και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνουμε. Ενωμένοι, το ξαναλέω, ενωμένοι, το λέω διαφορετικά, όλοι μαζί για τις μάχες οι οποίες έρχονται. Όπως είπε και ο πρόεδρος μας και πρωθυπουργός της χώρας, με πρόγραμμα τετραετίας, σχέδιο οκταετίας και όραμα δεκαετίας για την Ελλάδα του 2030 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό της χώρας. Σας ευχαριστώ και καλώς στο βήμα τον κύριο Υφυπουργό. Κύριε Αντιπρόεδρε του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της
να σας πω, όχι ΔΕΠ, νομαρχιακής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, να μείνουμε λίγο στα παλιότερα, έτσι όπως έχουμε μάθει όλοι μας. Πραγματικά είναι και η δική μου πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. Και είναι μεγάλη μου η χαρά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί βρίσκομαι σε έναν τόπο που τα τελευταία χρόνια έχει περάσει πολλά, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχει τρομερές προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, για αυτά που έρχονται. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί μιλάω σε μια κομματική οργάνωση. Και νομίζω ότι όσοι από εδώ πέρα με γνωρίζουν, αντιλαμβάνονται γι' αυτό το λέω. Θα μου επιτρέψετε όμως να μην μιλήσω σήμερα ως υφυπουργός υποδομών και μεταφορών, γιατί νομίζω το συνολικό πλάνο και την προσέγγιση μας θα την αναφέρει ο υπουργός και όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ακριβώς. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω τρία ακριβώς ζητήματα τα οποία νομίζω ότι έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Πρώτον, θα ήθελα να εξάρω πραγματικά τη συνεργασία που έχουμε με τον εκπρόσωπό σας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με τον κύριο Αθανασίου. Όπως οφείλω να πω και με τους εκπροσώπους σας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πραγματικά και μέσα από τη σημερινή σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια, οφείλω να σας πω ότι ήταν μια σύσκεψη η οποία τιμά τον τόπο σας. Όλες οι προσεγγίσεις, όλα τα ζητήματα έφτασαν στο σημείο να είναι ζητήματα συζήτησης σε ένα σοβαρό επίπεδο, χωρίς μαξιμαλισμούς, χωρίς βερμπαλισμούς, δείχνοντας το πραγματικό ενδιαφέρον αυτών των εκπροσώπων. Πραγματικά, ο εκπρόσωπος, ο κύριος Αθανασίου, θα μου επιτρέψει να το επαναλάβω για δεύτερη φορά, κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Και πραγματικά αυτή η δουλειά φαίνεται όλο αυτό το διάστημα. Τα ζητήματα που λύθηκαν όλη αυτή την τριετία για τον τόπο σας ήταν σημαντικά. Προχωρήσαμε από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα έργα. Αυτό όμως που έχει σημασία και που νομίζω ότι και όλοι περιμένετε να ακούσετε, είναι ποιες είναι οι προοπτικές αυτού του τόπου. Και πραγματικά εδώ μιλάμε για έναν τόπο, ο οποίος ουσιαστικά είναι οι σύγχρονες θερμοπύλες της χώρας μας. Και όπως σας είπα και πριν, γνωρίζουμε όλοι ότι περάσατε πολλά. Τώρα είσαστε σε πολύ καλύτερο στάδιο. Και οι προοπτικές που ανοίγονται για τον τόπο σας είναι πολύ μεγαλύτερες. Και ξέρετε, οφείλω να σας πω και εκ της θέσεως ότι τα μεγάλα έργα υποδομής που γίνονται σε έναν τόπο ουσιαστικά χτίζουν και μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πολιτεία και στους πολίτες. Όταν ο πολίτης αντιλαμβάνεται ότι η κυβέρνησή του, η επίσημη πολιτεία, του κάνει ένα αεροδρόμιο που του αξίζει, ένα λιμάνι που του αξίζει, έναν δρόμο ώστε να ενώσει την πρωτεύουσα με το λιμάνι. Όλα αυτά είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, ιδίως σε έναν τόπο που τα προηγούμενα χρόνια πραγματικά κράτησε. Και κρατήσατε όλοι σας. Γιατί αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι σε αυτόν τον τόπο, ενώ δοκιμάστηκε με χιλιάδες μεταναστών, οι ακραίες φωνές μείναν στην άκρη. Και σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να σας πω, βγάζοντας εντελώς το ρόλο του μέλους της κυβέρνησης, να μιλήσω περισσότερο ως Γιώργος. Ως ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από τα φοιτητικά του χρόνια από τη ΔΑΠ, κατόπιν στην ΟΝΕΔ και μετά στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ήταν και ένας δικός σας ρόλος και ένα δικό σας επίτευγμα. Η οργάνωσή μας κράτησε και στα δύσκολα, γιατί απομονώσαμε τις ακραίες φωνές ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης και μια νέα σχέση αξιοπρέπειας, την οποία την έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Και σε αυτό παίζετε πολύ μεγάλο ρόλο όλοι εσείς, οι καθημερινοί αγωνιστές, αυτοί που βγαίνουν στο πεζοδρόμιο, που δίνουν τη μάχη τους στην κοινωνία. Και αυτός ο ρόλος τον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας θα είναι ο πιο σημαντικός από ποτέ για σας. Εδώ πρέπει να δώσουμε τη μεγάλη μάχη, γιατί σε αυτό το χρόνο θα πρέπει να θυμίσουμε σε όλους το τι αντιμετωπίσαμε αυτή την τριετία. Γιατί αυτή η τριετία και το τέλος της τετραετίας που θα δώσουμε και θα απολογηθούμε στους Έλληνες πολίτες, δώσαμε μια μεγάλη μάχη για το μεταναστευτικό, δώσαμε μια μεγάλη μάχη για την πανδημία και αυτοί αντιμετωπίζουν για αυτή τη στιγμή μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Και σε αυτή την ενεργειακή κρίση η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι δίπλα. Δίπλα στους πολίτες, δίπλα στον κάθε ένα που έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό πάνω και πρώτα απ' όλα είναι και δικό σας καθήκον, όπως είναι και δικό μας να βγούμε και να το φωνάξουμε από άκρη σ' άκρη. Και σε αυτόν τον τόπο που έχει τόσο μεγάλες προοπτικές, σας καλώ λοιπόν και από αυτό το βήμα, ως ένας άνθρωπος που έχει καθίσει πολλές φορές κάτω σε αυτά τα έδρανα και έχει ακούσει πολλούς πολιτικούς να του λένε διάφορα, ότι πρέπει να δώσουμε τη μάχη για τα παιδιά μας, για τη χώρα μας, για την αξιοπρέπειά μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Το βήμα ο βουλευτής μας και αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε. Μέχρι να γίνουν εκλογές το Μάιο του χρόνου, θα κάνουμε προεκλογική εκστρατεία να τα πούμε. Τώρα θα περιοριστώ μονάχα στους προσκεκλημένους μας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ, γιατί παρόλες τις συνθήκες και τη μέρα σήμερα είναι πολύ δύσκολη η Παρασκευή, ήρθατε εδώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πραγματικά δεν περίμενα να έχει τόσο κόσμο σήμερα. Και λυπάμαι πολύ που πάρα πολλοί φίλοι μας είναι έξω και δεν έχουν δυνατότητα να έρθουν. Αλλά φταίω εγώ και ο Προκόπης που δεν σκεφτήκαμε να βάλουμε και μια οθόνη έξω για να μπορούν να παρακολουθήσουν. Για ένα καραμαλί είναι μικρός ο χώρος. Για ένα καραμαλί είναι μικρός ο χώρος, πράγματι. Ήρθαμε λοιπόν εδώ για να καλωσορίσουμε έναν πολιτικό που κοσμεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το κοσμεί με την ευπρέπειά του, με την κουλτούρα του. Έναν πολιτικό ο οποίος έχει διακριθεί όχι μόνο για την εργατικότητα και την ευπρέπεια, όπως είπα, αλλά για τον πολιτικό του πολιτισμό και κυρίως για την αποτελεσματικότητά του. Ήρθαμε λοιπόν να τον υποδεχθούμε, να υποδεχθούμε ένα φίλο της Μυτιλήνης, ένα φίλο της πατρίδας μας. Και το λέω αυτό γιατί διαχρονικό είναι το ενδιαφέρον του από τότε που μπήκε στην πολιτική και έγινε τομεάρχης υποδομών, πριν ακόμα γίνουμε κυβέρνηση, μέχρι σήμερα να ενδιαφέρεται για τον τόπο μας, και όλη αυτή τη χρονική περίοδο η οποία διοίκησε το μεταναστευτικό συνεχώς ζητούσε ενημέρωση πώς αντιδράει η κοινωνία, πώς πάει ο τουρισμός, η κοινωνία μας πώς πάει και η οικονομία του τόπου και όλοι οι συνέπειες οι οποίες υπήρχαν. Ήρθαμε λοιπόν να ακούσουμε τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών πρώτα και Μεταφορών, τον Κώστα Καραμαλή. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι υπερβολικό αυτό που είπα ότι σας αγαπάει το νησί, γιατί όλοι έχουν καταλάβει στο σύντομο χρονικό διάστημα τώρα αυτό που είστε υπουργός, το ενδιαφέρον που δίνετε για τα έργα του τόπου μας. Και η αγάπη αυτή, όπως είπα, δεν ξεκινάει από το μεγάλο σεισμό του 16 που ήρθατε εδώ πρώτος και περισκεφθήκατε όλα τις πληγείς σας περιοχές, γιατί αυτό θα μπορεί να πει κανείς, μα ήταν υποχρέωσή σας. Το λέω αυτό για το διαρκές ενδιαφέρον που ήταν αμύωτο, λέω για το ενδιαφέρον, το αμύωτο ενδιαφέρον, το διενικές όλο αυτή την περίοδο. Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ, εμένα προσωπικά και πολλούς από εδώ μας πλήγωνε η σκέψη ότι το νησί μας ήταν παραμελημένο, και αναφέρομαι διαχρονικά παραμελημένο. Άρχισε να υπάρχει ένα ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια από την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, όταν άρχισαν τα πρώτα έργα εδώ, τα οποία σύντομα θα αναφερθώ εν συντομία λίγο αργότερα, αλλά και σήμερα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει ένα μεγάλο πρόγραμμα, μεγαλόπουλο και φιλόδοξο πρόγραμμα για την ανάπτυξη της χώρας. Κύριος εκφραστής αυτού του προγράμματος είναι ο Κώστας Καραμαλής, ο Υπουργός Μεταφορών και υποδομών, κυρίως υποδομών, ο οποίος σε λίγο θα μας αναπτύξει όλα αυτά τα έργα. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, εδώ η γενιά η δικιά μου είχε τις καταβολές και τα οράματα που είχε ο μεγάλος αρχηγός, ο εθνάρχης μας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και τις παρακαταθήκες αυτού του αρχηγού τις φυλάσσουμε και τις μεταδίδουμε και στις επόμενες γενιές. Να γιατί προσβλέπουμε σε εσάς για το ενδιαφέρον το οποίο δείχνετε. Και πρέπει να πω λοιπόν ότι τα έργα τα οποία μεγάλα, όπως ανέφερε και ο Προκόπης προηγουμένως, αλλά και ο Υφυπουργός, ότι είχαν τελματωθεί, όπως ήταν
Δεν θα αναφερθώ, βέβαια, στα έργα τα προηγούμενη κυβέρνηση Ρούσκος με το στέργιο στο νοσοκομείο που κάναμε και την έναρξη των εργασιών από το 2012 για το λιμάνι του Συγκρίου και τον δρόμο της Καλονής Συγκρίου, έργα τα οποία τελμάτωσαν κυριολεκτικά όταν ήταν η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον απερίγραπτο αυτό τον πρόεδρο του Τοξότη, τον Καλογρίτσα. Μέχρι που ο υπουργός αναγκάστηκε να τον κηρύξει έκτοτε για να συνεχίσουν τα έργα. Αναφέρομαι στα έργα αυτά. Τελειώνω. Σήμερα ήταν εμφανέστατη η συγκίνηση του υπουργού. Έπρεπε να είσαστε εκεί όταν είδε να τελειώνει το λιμάνι του Συγκρίου. Ένα έργο το οποίο αναπτύσσει την οικονομία του τόπου και όχι μονάχα για το δυτικό μέρος της Ελλάδος, γιατί η ανάπτυξη ενός τόπου είναι συνολική. Και αυτά τα έργα και το πρόγραμμα το οποίο έχει εκπονήσει και ο τίτλος του προγράμματος «Τα έργα αλλάζουν τη χώρα μας», στη Λέσβο θα γίνει πραγματικότητα. Τα έργα αλλάζουν την Ελλάδα, είναι το πρόγραμμα του Καραμαλή. Τα έργα θα αλλάξουν και τη Λέσβο. Ένα μεγάλο έργο το οποίο ήταν πόθος γενεών από το Δημοτικό Σχολείο που πήγαινα, το ακούγαμε, ήταν το μεγάλο φράγμα Τσικνιά. Είναι ένα έργο μεγαλόπνο το οποίο θα λύσει το πρόγραμμα ίδρυυσης όλης της Λέσβου και κυρίως της πόλης της Μυτιλίνης, των χωριών της Γέρας, του Πολυχνίτου και βεβαίως τις περιοχές που είναι κάτω από το Λεπέτινο. 12,5 εκατομμύρια κυβικά νερό το χρόνο πάνε χαμένα. Σε αυτό το έργο θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα και στη συνέχεια, στο δεύτερο στάδιο, θα γίνει και η άρδευσή του. Προσωρινά, ο ταμιευτήρας που θα γίνει, το φράγμα με τον ταμιευτήρα και όλα τα έργα, τα αντλιοστάσια κλπ. Κοστίζει και έχουν περάσει, θα σας τα πει ο υπουργός, θα μην τα λέω εγώ, και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι ένα έργο που τελείωσε όσον αφορά την προπαρασκευή του, την προδικασία που λέμε, και ήδη θα ξεκινήσει τώρα. Το 2025, σε 3 χρόνια δηλαδή, θα είναι σε πλήρη λειτουργία, ούτως ώστε να απολαμβάνει όλη, να μην έχει πρόβλημα ίδρυυσης όλη η πόλη. Και στη συνέχεια, σε δεύτερο στάδιο, θα πάμε στην άρδευση. Το δεύτερο μεγάλο έργο που πρέπει να γίνει, ένα έργο που για 50 χρόνια εστασιάζει, είναι το λεγόμενο η νότια παράκαμψη της Μυτιλίνης. Είναι ένα έργο το οποίο έχει προγραμματίσει το Υπουργείο και χρειάζεται μια σειρά ενεργειών που πρέπει να γίνουν ώστε να αρχίσει η υλοποίησή του. Όσον αφορά το φράγμα Τσικνιάν, θα δημοπρατηθεί μέσα στο 2022 και τα έργα βεβαίως θα αρχίσουν με την έναρξη του 2023. Έτσι λοιπόν το πρόγραμμα σας, κύριε Υπουργέ, θα υλοποιηθεί πολύ γρήγορα. Αλλάζουμε τον τόπο, αλλάζουμε προς τη Λέσβο. Πάρα πολύ σύντομα, γιατί μην ξεχνάτε, όπως προσφυώς είπε και ο υφυπουργός, ότι έχουμε μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα απέραντο σκάμα. Έτσι είπατε τώρα, Γιώργο, την τελευταία στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν και η Μυτιλίνη αλλάζει όψη και σε λίγο θα δούμε όλοι, θα χαιρόμαστε μια νέα Λέσβο και θα περιμένουμε, αγαπητέ Κώστα, το συντομότερο δυνατόν να αρχίσει να εγκαινιάσει στο φράγμα και συνεχεία να ανακοινώσει και την οριστική έναρξη των εργασιών για την νότια παράκαμψη της πόλης. Σας καλώ λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, κύριε Αντιπρόεδρε της Βολή, αγαπητέ κύριε Αθανασίου, κύριε Υφυπουργέ, αγαπητέ Προκόπη, αγαπητέ Πρόεδρε της ΔΕΠ, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε ότι είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσά σας σε αυτή την εκδήλωση στο πολύ όμορφο νησί της Λέσβου. Ένα τόπο, η αλήθεια είναι, μοναδικό. Και θα σας έλεγα ότι είστε μια πραγματική κοιτίδα του ελληνισμού και του πολιτισμού. Ένα μέρος όπου όπου και αν κοιτάξει κανείς, βλέπει ζωντανούς τους κρίκους της ιστορίας να ενώνονται αρμονικά σε μια αδιάσπαστη συνέχεια. Ας το σκεφτούμε λίγο.
από την αρχαιότητα και το λυρισμό της Απφούς και του Αλκαίου ως τα βυζαντινά χρόνια των μοναστηριών και των εκκλησιών. Από τη λαϊκή μας παράδοση όπως την απεικόνισε ο Θεόφιλος ως τις δραματικές στιγμές της νεότερης ιστορίας μας, όπως τις περιέγραψε ο Μυριβίλης και ο Ηλίας Βενέζης. Νιώθω πραγματικά εντυπωσιασμένος από την ομορφιά αυτού του τόπου, αλλά και από τη ζεστασιά τη δική σας, τη ζεστασιά των ανθρώπων της, τη φιλοξενία σας. Και αυτό, ξέρετε, με κάνει να σκέφτομαι ακόμα πιο έντονα ότι η Λέσβος, όπως είπε και ο αγαπητός ο κύριος Αθανασίου, όπως είπε και ο καλός μου συνεργάτης και ο φίλος ο Γιώργος Καραγιάννης, τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε εμείς στην Αθήνα, σήκωσε ένα φορτίο πραγματικά δυσβάσταχτο. Ένα βάρος που δεν σας αναλογούσε. Να είστε λοιπόν σίγουροι πως όλοι μας, κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα, αναγνωρίζουμε ότι οι κάτοικοι της Λέσβου στηρίξατε 10 ετών την πατρίδα μας σε μια πολύ δύσκολη και πολύ περίπλοκη περίοδο. Εσείς εδώ οι κάτοικοι αυτού του νησιού βρεθήκατε πραγματικά στη πρώτη γραμμή του προσφυγικού προβλήματος, ενός ζητήματος πολύ σοβαρού που ούτε προκαλέσατε, η αλήθεια είναι, ούτε άλλωστε φέρατε καμιά ευθύνη γι' αυτό. Αλλά κληθήκατε να το διαχειριστείτε χωρίς η πολιτεία τότε να σας δώσει τα απαραίτητα εφόδια, χωρίς να σας δοθεί η στήριξη που κάθε ευνομούμενη πολιτεία έπρεπε να σας δώσει. Στην πραγματικότητα βιώσατε από πρώτο χέρι και θα σας έλεγα με τον πιο επώδυνο τρόπο πώς εφαρμόστηκε στη πράξη η πρώτη φορά αριστερά. Τι σημαίνει να ορίζουν τη τύχη του τόπου πολιτικοί άρχοντες που δεν έχουν την αίσθηση της πραγματικότητας, που δεν έχουν την αίσθηση της ευθύνης απέναντι σε μια ολόκληρη κοινωνία, απέναντι σε ένα ζωτικό σημείο της πατρίδας μας που έβλεπε το τόπο του να μεταλλάσσεται χωρίς κανένας αρμόδιος να σκύψει πάνω από το πρόβλημα και να βρει πραγματικά λύσεις. Όμως, εγώ οφείλω να παραδεχθώ και κάτι άλλο. Ότι εσείς εδώ παραδώσατε πραγματικά μαθήματα ανθρωπισμού, γνήσιου ανθρωπισμού, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και βεβαίως δεν αναφέρομαι σε κανέναν άλλον, αλλά σε εσάς, στους πολίτες αυτού του νησιού, αυτού του μαρτυρικού τόπου, στους πολίτες όπως ήταν η Ευστρατεία, η Μαρίτσα και άλλες υπέροχες γιαγιάδες, οι οποίες έδωσαν ανιδιοτελώς τη φροντίδα τους στους μετανάστες. Και γίνατε εσείς παράδειγμα προς μίμηση για όλο τον κόσμο. Γιατί αυτή είναι η πραγματική ανθρωπιά εδώ του νησιού, των κατοίκων της, αυτή είναι η πραγματικά ανθρωπιά που έχουμε εμείς οι Έλληνες. Και καταφέρατε όλα αυτά να τα προσφέρετε χωρίς ανταλλάγματα. Είμαστε λοιπόν ευγνώμονες για αυτή σας την υπηρεσία και για αυτή σας την προσφορά στην πατρίδα. Μα ακόμα περισσότερο είμαστε, ειδικά όσοι ανήκουμε και σε αυτή την παράταξη, ευγνώμονες για την υπερηφάνεια με την οποία γέμισαν πράξεις όπως αυτές. Φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στο τιμόνι αυτής της χώρας έκανε σαφές ότι δεν θα επιτρέψει η Ελλάδα να γίνει ένα ξέφραγο αμπέλι. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, σε αυτή την κατάσταση ήταν τα σύνορά μας όταν το 2019 αναλάβαμε τη τύχη αυτής της χώρας. Όταν κάποιοι μάλιστα αναρωτιόντουσαν αν έχει σύνορα η θάλασσα. Αντίθετα, η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Μητσοτάκης εργάστηκαν μεθοδικά, εργάστηκαν πολύπλευρα,
ώστε να εξομαλύνουμε την κατάσταση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και φυσικά αποδείξαμε ότι η θάλασσά μας και σύνορα έχει και ξέρουμε να τα φυλάμε. Θα ήθελα λοιπόν από εδώ, από το ακριτικό σας νησί, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους άνδρες και σε όλους τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων και ειδικά του λιμενικού μας σώματος. Που επιτελούν, αν θέλετε, κάθε μέρα, κάθε νύχτα, ακούραστα το καθήκον τους προς την πατρίδα. Και είχα την ευκαιρία σήμερα το πρωί να τους επισκεφτώ και να κάνω το αυτονόητο. Να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υπηρεσία της. Παράλληλα όμως, η κυβέρνησή μας δεν έμεινε μόνο σε αυτό, αλλά έλαβε έμπρακτα την απόφαση να στηρίξει αυτό εδώ το πολύπαθο νησί. Τόσο με πρωτοβουλίες άμεσης ανακούφισης, όσο όμως και με δέσμη μέτρων που θέτουν τις βάσεις για τη συνολική αναβάθμιση όλου του νησιού. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, εγώ και οι συνεργάτες μου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιούμε ένα πρόγραμμα έργων συνολικού προϋπολογισμού 170 εκατομμυρίων ευρώ εδώ στη Λέσβο. Ένα πρόγραμμα, αν θέλετε, εξυγχρονισμού κρίσιμων υποδομών που θα δημιουργήσει πολλαπλά ωφέλη για το νησί, για τους κατοίκους, ενώ θα λειτουργήσει, αν θέλετε, ως επιταχυντής για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, ειδικά σε μια περίοδο η οποία είναι αρκετά δύσκολη με την ενεργειακή κρίση. Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, ας τα δούμε όλα με λίγη λεπτομέρεια. Ξεκινάω από το βασικότερο. Το νέο λιμάνι στο Σίγρι. Ένα έργο που, όπως πολύ σωστά είπες αγαπητέ Χαράλαμπε, δημοπρατήθηκε με την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά το 2014. Και έρχεται και πάλι σήμερα αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη επιτέλους να το ολοκληρώσει. Νομίζω ότι εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα τι σημαίνει αυτό το λιμάνι για την περιοχή. Και νομίζω ότι όλοι είδατε ότι την προηγούμενη εβδομάδα έγινε η διοικητική παράδοση του λιμένα για επιβατική χρήση και ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα δρομολόγια. Πρόκειται, θα σας έλεγα, για ένα γεγονός καθοριστικής σημασίας για το νησί. Πρώτον, γιατί ολόκληρη η δυτική Λέσβος βγαίνει από την απομόνωση. Δεύτερον, διότι αναβαθμίζεται η ακτοπλοϊκή κίνηση προς το νησί. Τρίτον, γιατί η κατασκευή αυτού του έργου είναι απαραίτητη προκειμένου να εξυπηρετηθεί η σύνδεση του νησιού και με τη Ραφίνα. Και τέταρτον, διότι ο νέος λιμένας θα εξυπηρετήσει πολλαπλά δρομολόγια και όταν το σύνολο του έργου μαζί με το αλιευτικό καταφύγιο θα παραδοθεί και αυτό το Σεπτέμβριο, θα εξασφαλίσει περισσότερες θέσεις πρόσδεσης τόσο των αλιευτικών σκαφών αλλά και των σκαφών αναψυχής. Με δύο λόγια, ας το σκεφτούμε, η Λέσβος θα έχει πιο εύκολη πρόσβαση που σημαίνει βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων αλλά και περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξη για τον τουρισμό. Καλύτερη συνδεσιμότητα που σημαίνει μεγαλύτερη διευκόλυνση στη διακίνηση αγαθών. Περισσότερη ασφάλεια και καλύτερες συνθήκες για τους επαγγελματίες αλίης και κατάλληλες υποδομές προκειμένου να έχει τη δυνατότητα το λιμάνι αυτό να προσελκύσει ένα σημαντικό κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού που αναπτύσσεται πλέον πολύ στην Ελλάδα και αυτά δεν είναι άλλο από τα σκάφη αναψυχής. Είναι λοιπόν σαφές ότι πρόκειται για ένα έργο πραγματικής πνοής που ανοίγει νέες προοπτικές συνολικά για όλο το νησί και πιο συγκεκριμένα για τη δυτική πλευρά του νησιού που εδώ και χρόνια δεν είχαν γίνει ιδιαίτερα έργα υποδομής. Και βέβαια με την προσθήκη του νέου λιμένα κάνουμε και το αυτονόητο. Πρακτικά πλέον η Λέσβος διαθέτει 3 σύγχρονες πύλες εισόδου.
δύο μεγάλα λιμάνια και ένα ανακαινισμένο και αναβαθμισμένο αεροδρόμιο. Παράλληλα όμως προχωράμε με εντατικούς ρυθμούς και στο δεύτερο πολύ μεγάλο έργο το οποίο έχει ανάγκη ο τόπος σας, δηλαδή την οδική σύνδεση του λιμένα Σιγρίου με την Καλονή. Γιατί πολύ απλά τώρα που έχετε ένα σύγχρονο λιμάνι, χρειαζόμαστε και ένα άρτιο και ασφαλές οδικό δίκτυο ώστε να αξιοποιήσουμε πλήρως την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Η πρόοδος αυτού του έργου, όπως διαπιστώσαμε σήμερα που επισκεφτήκαμε τα εργοτάξια, βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στο 70% και υπολογίζουμε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα παραδοθεί στην κυκλοφορία και αυτό το έργο. Ταυτόχρονα, ο δικός αυτός άξονας σημαίνει ότι βελτιώνουμε σημαντικά τα επίπεδα της οδικής ασφάλειας, ενώ θα αποσυμφορήσουμε και την κυκλοφορία σε πάρα πολλούς οικισμούς. Και προχωράω, αν θέλετε, με το τρίτο και εξίσου σημαντικό και ζωτικό, κυριολεκτικά σημασίας έργο. Την υδροδότηση της Μυτιλήνης, της Καλονής και νέα άλλων οικισμών του νησιού. Πρόκειται για την κατασκευή των υποδομών αποθήκευσης, επεξεργασίας και μεταφοράς του νερού από το φράγμα Τσικνιά. Ένα έργο που πραγματικά θα βελτιώσει την ποιότητα του πόσιμου νερού και θα καλύψει σημαντικό μέρος των αναγκών. Με προϋπολογισμό 104 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα το δημοπρατήσουμε όχι μέχρι το τέλος του χρόνου, εγώ δεσμεύομαι να το δημοπρατήσουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Αυτό το έργο είναι ένα έργο νέας γενιάς, ένα έργο νέας φιλοσοφίας που καλούμαστε πλέον εμείς την κυβέρνηση να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση υδάτινων πόρων, όχι μόνο στο νησί σας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό. Και έρχομαι στο έργο που αναφέρθηκε ο αγαπητός φίλος ο κύριος Αθανασίου, το οποίο έχει και αυτό, όπως κατάλαβα σήμερα, στη σύσκεψη ταλαιπωρήσει πάρα πολύ, ειδικά εδώ δήμαρχε την πόλη της Μυτιλήνης, και αυτό δεν είναι άλλο από την νότια παράκαμψη της Μυτιλήνης. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα για να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρετε, ανήκω σε μια σχολή πολιτικής σκέψης που δεν μ' αρέσει να λέω πολλά. Αυτό λοιπόν που δεσμεύομαι είναι το εξής. Το έργο αυτό δεν θα σπάσει. Θα είναι ολοκληρωμένο. Μόλις τελειώσουν όλα τα απαραίτητα βήματα για την τροποποίηση του ρημοτομικού σχεδίου της πόλης και ολοκληρωθεί η μελέτη και έτσι θα έχουμε, αν θέλετε, τα βασικά στοιχεία ωριμότητας, εδώ είμαστε και αυτό το έργο να βρούμε τα χρήματα και να το δημοπρατήσουμε. Φίλες και φίλοι, η επένδυση σε όλα αυτά τα έργα υποδομής που σας ανέφερα αυτή τη στιγμή που γίνονται στο νησί σας είναι πραγματικά πολύ μεγάλης αξίας. Και χρησιμοποιώ τη λέξη αξία γιατί δεν είναι μόνο ο πολύ ψηλός προϋπολογισμός και τα πολλά χρήματα που, αν θέλετε, πέφτουν στο νησί. Δεν είναι μόνο, αν θέλετε, οι άμεσες και οι έμεσες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σήμερα κατά την εκτέλεση αυτών των έργων. Δεν είναι μόνο, αν θέλετε, ότι επιτέλους μετά από χρόνια καθυστερήσεων μπαίνουν στην τελική ευθεία έργα λειτουργικά με ουσιαστική κοινωνική ανταπόδοση. Πάνω απ' όλα είναι ότι με τα έργα αυτά η Λέσβος επιτέλους γυρίζει σελίδα. Με αυτά τα έργα, με αυτές τις υποδομές, η Λέσβος αφήνει οριστικά πίσω της το χτες, την αποεπένδυση, την υποβάθμιση, τις μόριες,
την απογοήτευση και περνάει, αν θέλετε, σε μια νέα φάση δημιουργίας που δίνει ελπίδα ώστε τα νέα παιδιά που βλέπω σήμερα εδώ να μπορούν να μείνουν στον τόπο τους με περισσότερα εφόδια, με πιο γερές βάσεις, με καλύτερες συνθήκες και πιο ευβίωνες προοπτικές για αυτό που όλοι ονομάζουμε περιφερειακή ανάπτυξη. Γιατί, φίλες και φίλοι, εμείς στη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη που γεννήθηκε και γιγαντώθηκε στην ελληνική περιφέρεια, γνωρίζουμε καλά τις δυνατότητες που έχει κάθε γωνιά αυτού του τόπου και πόσο μάλλον ένα ακριτικό νησί σαν το δικό σας. Γνωρίζουμε αυτό που γνωρίζουν σε όλο τον κόσμο, ότι με τα κατάλληλα έργα υποδομής που αποτελούν ατμομηχανή για την ανάπτυξη, μπορεί η Ελλάδα να ανθίσει σε κάθε περιοχή. Αυτός, αν θέλετε, ήταν και ο πυρήνας της φιλοσοφίας που μας κληροδότησε ο ιδρυτής της παράταξης αυτής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν εκείνος που πρώτος εφάρμοσε στην πράξη την έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης. Και από τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του, από τη δεκαετία του 50 και του 60, έδωσε έμφαση σε αυτό ακριβώς. Γιατί και αυτός, όπως εσείς, είχε γεννηθεί σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Μακεδονίας και γνώριζε, καλύτερα από όλους μας την εποχή εκείνη, τι χρειαζόταν η χώρα για να γυρίσει σελίδα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το όραμά του καταγράφτηκε διεξοδικά το 1959 στο πενταετές πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως της χώρας, όπως τότε λεγόταν. Όπως είναι γνωστό, η περίοδος εκείνη συνδέθηκε στενά με την πραγματοποίηση πολλών σημαντικών έργων για την εποχή του. Εμβληματικά δημόσια έργα, οδικοί άξονες, λιμάνια, αεροδρόμια, σε μια χώρα που έβγαινε από το πόλεμο, που έβγαινε από τον εμφύλιο. Οι επενδύσεις αυτές απέφεραν ταχύτατη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου τότε, αλλά και κάτι ακόμα. Αποτέλεσαν το εφαλτήριο, αν θέλετε, για τη διαχρονική εφαρμογή του οράματος του ιδρυτής μας, που είχε στόχο την προοδευτική, όπως ο ίδιος είπε, μείωση της εξαρτήσεως της ελληνικής οικονομίας από τη ξένη οικονομική βοήθεια. Αυτά τα λόγια, αγαπητοί Μπάμπη, ο Καραμαλής τα είπε το 1961 εδώ στη Λέσβο. Αυτό λοιπόν ήταν το όραμά του. Αυτές όμως είναι και οι αξίες, αν θέλετε, που τροφοδοτούν και εμπνέουν τη δική μας γενιά, τη δική μας παράταξη. Οι αρχές δηλαδή μιας ισόρροπης και δίκαιης ανάπτυξης που τόσο έλειψε από αυτή την πατρίδα τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Βεβαίως, όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, η εικόνα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ήταν αρκετά προβληματική. Όλα τα μεγάλα έργα ήταν μπλοκαρισμένα, όπως και τα έργα εδώ στο νησί σας, και δεν προχωρούσε ουσιαστικά σχεδόν τίποτα. Δεν υπήρχαν δημόσια έργα σε εξέλιξη, δεν υπήρχε σχεδιασμός, δεν υπήρχαν μελέτες και ο κατασκευαστικός κλάδος πάλευε απλά να επιβιώσει. Ας είμαστε ειλικρινείς λοιπόν. Το μόνο που είδαμε να συμβαίνει τη τετραετία 2015-2019 ήτανε εργοτάξια να κλείνουνε, ήτανε εργοτάξια να εγκαταλείπονται. Χρειάστηκε να εργαστούμε λοιπόν σκληρά, μεθοδικά, θα σας έλεγα και αθόρυβα, χωρίς μεγάλα λόγια, για να κάνουμε ένα πολύ σοβαρό σχεδιασμό. Να τρέξουμε, να καλύψουμε όλα αυτά τα χρόνια που χαθήκανε και να δώσουμε στην εθνική μας οικονομία με τα έργα αυτά καινούργιες προοπτικές. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει ένα νόμο εξαιρετικά προβληματικό, το 44-12. Ένα νόμο που είχε τροποποιηθεί όχι μία, δύο ή τρεις φορές, αλλά 330 φορές. Το πρόχειρο λοιπόν αυτό νομοθέτημα αποτελούσε την πηγή του κακού για όλα τα μεγάλα και μικρά έργα. Προχωρήσαμε λοιπόν σε μία νομοθετική τομή.
και με ένα καινούριο νόμο βάλαμε ξεκάθαρους στόχους. Τα έργα να γίνονται όπως γίνονται σε όλη την Ευρώπη. Με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη διαφάνεια, με χαμηλότερο κόστος και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Στη συνέχεια κάναμε το δεύτερο βήμα. Εκπονήσαμε ένα στρατηγικό σχέδιο δημοσίων έργων ύψους 13 δις ευρώ σε όλη τη χώρα και με έμφαση στην περιφέρεια. Θα σας έλεγα ότι αυτό το πακέτο έργων είναι το μεγαλύτερο πακέτο έργων που έχει γίνει από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Έργα που απαντούν στις νέες ανάγκες, στις νέες προκλήσεις μιας Ελλάδας. Και το κυριότερο, κάθε κομμάτι αυτού του σχεδίου είναι αλληλένδετο. Γιατί όλα αυτά αποτελούν ένα ενιαίο και συνολικό σύνολο. Όλα αυτά τα έργα είναι έργα τα οποία βάζουν τα θεμέλια για εύρωστες τοπικές οικονομίες. Να υποδομήσουμε λοιπόν τελικά την ευημερία αυτού του τόπου σε γερές, σε στέρεες βάσεις. Και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε, διότι μέσα σε 3 χρόνια έχουμε δημοπρατήσει 8 δισεκατομμύρια ευρώ έργα, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, και έχουμε συμβασιοποιήσει έργα ύψους 3,5 δις ευρώ. Οι προηγούμενοι τι είχαν κάνει, γιατί πάντα πρέπει να έχουμε ένα στοιχείο σύγκρισης, είχαν απλά συμβασιοποιήσει έργα 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σκεφτείτε το, μέσα σε 4,5 χρόνια είχαν συμβασιοποιήσει ελάχιστα έργα. Εμείς μέσα σε 3 χρόνια τετραπλασιάσαμε τα έργα αυτά. Και επιτέλους η Ελλάδα, η Λέσβος και όλη η περιφέρεια βγαίνει, αν θέλετε, από μια εποχή πολύ δύσκολο. Σε κάθε σημείο της Ελλάδος, κυριολεκτικά σε κάθε νομό, ο δικός άξονας Πάτρα Πύργου, ο Ε65, η γραμμή 4 στο μετρό στην Αθήνα, το μετρό της Θεσσαλονίκης, είναι λίγα από τα έργα που πραγματικά ξεμπλοκάραμε. Και αφού λοιπόν βάλαμε όλα αυτά τα έργα στο δρόμο της υλοποίησης, προχωράμε και στο σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Τα λεγόμενα έργα της νέας γενιάς, με βάση την αεφορία, τη βιώσιμη ανάπτυξη που θα έχουν, αν θέλετε, και θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο. Είναι έργα που στην ουσία βάζουν τις βάσεις. Τέτοια έργα είναι τα αντιπλημμυρικά, τα αρδευτικά, τα υγειοβελτικά, όπως άλλωστε και το φράγμα Τσικνιά που ανακοινώσαμε και που εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αντίστοιχα, στην ίδια λογική βρίσκεται και το μεγαλύτερο πακέτο σιδηροδρομικών έργων που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, ύψους 4,5 δις ευρώ, για να ενώσουμε επιτέλους τα λιμάνια με οδικούς άξονες, όπως κάνουμε εδώ στη Μυτιλίνη, αλλά και με σιδηροδρομικούς άξονες, όπως κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, στη Καβάλα, στην Αλεξανδρούπολη. Έτσι τι κάνουμε, έτσι προσφέρουμε νέους διαδρόμους εμπορευματικών μεταφορών και έτσι κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε εδώ και χρόνια. Να κάνουμε την πατρίδα μας ένα κόμβο μεταφορών και υποδομών της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, δεν είναι ιδέες, δεν είναι θεωρίες. Όλα αυτά που σας αναφέρω είναι πράξεις, είναι έργα που σήμερα υλοποιούνται. Είναι έργα που η πατρίδα μας περίμενε εδώ και πολλά χρόνια και που επιτέλους υλοποιούνται. Φίλες και φίλοι, η πατρίδα μας έχει βγει επιτέλους από το σκοτεινό δωμάτιο που για πάνω από 4 χρόνια την είχε βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς εδώ, στη Λέσβο, αυτό ίσως το γνωρίζετε καλύτερα από όλους τους άλλους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Είναι μια χώρα που παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες έχει μπει με σταθερά βήματα και με τη σταθερή ηγεσία του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε μια τροχιά ανάπτυξη και ασφάλεια. Έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της αυτή η χώρα. Έχει κερδίσει την αυτοπεποίθησή της. Έχει σφυριλατήσει ισχυρές φιλίες
γερές συμμαχίες. Και όσο και αν ο γείτονάς μας εδώ, που είναι και πολύ κοντά σας, η Τουρκία, επαναφέρει στο τραπέζι διάφορα σενάρια αναθεωρητισμού που φτάνουν ως το αδιανόητο θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών μας, τόσο εμείς, τόσο ο Πρωθυπουργός θα σηκώνει ακόμα ψηλότερα το ανάστημά μας. Αποβλέπουμε σε ανοιχτούς διαλόγους επικοινωνίας, όχι όμως χωρίς κόκκινες γραμμές. Επιδιώκουμε εμείς την ειρήνη στην περιοχή, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι να απαντήσουμε σε κάθε πρόκληση. Οτιδήποτε άλλο θέτει η Τουρκία πλην της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, που είναι πραγματικά η μόνη διαφορά προς επίλυση, εντάσσεται στη σφαίρα του παραλόγου. Και πρέπει όλοι να γνωρίζετε, και πρέπει και η Τουρκία να γνωρίζει, ότι οι ένοπλες δυνάμεις, αναβαθμισμένες και ενισχυμένες τα τελευταία 3 χρόνια, είναι έτοιμες να αποτελέσουν το μεγάλο τους καθήκον. Και εσείς εδώ, σε αυτό το ακριτικό νησί, το γνωρίζετε αυτό καλύτερα από όλους μας. Να προστατεύσουν δηλαδή την πατρίδα και τις ακριτικές περιοχές μας. Και αυτό, πιστέψτε με, οι γείτονές μας το γνωρίζουν. Η Ελλάδα λοιπόν δεν παίζει με το Μητσοτάκη και με τη Νέα Δημοκρατία στα εθνικά θέματα. Γίνεται κάθε μέρα πιο δυνατή, πιο ισχυρή. Οικοδομεί νέες ισχυρές συμμαχίες, έχει αυτοπεποίθηση και έχει αποφασιστικότητα. Θέλουμε την καλή γειτονία λοιπόν, πιστεύουμε σε αυτή. Αν όμως η Τουρκία δεν το συμμεριστεί, αυτό είναι δικό της πρόβλημα. Εμείς, όπως πολύ σωστά είπε και σήμερα ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, δεν επιδιώκουμε την ένταση. Όμως δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω σε ό,τι αφορά τα ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και σεβασμού στο διεθνές δίκαιο. Αλλά και όλοι οι Έλληνες, όχι μόνο εσείς εδώ, σε κάθε σημείο της πατρίδας μας γνωρίζουν πλέον καλά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη της ασφάλειας, της σταθερότητας και της εθνικής υπερηφάνειας. Είναι η παράταξη που διαχρονικά, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή μέχρι τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μέχρι τον Αντώνη Σαμαρά και μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ξέρει να βγάζει τη χώρα από τις δυσκολίες και ξέρει να κρατά με σταθερότητα το τιμόνι αυτής της χώρας. Φίλες και φίλοι, η καρδιά αυτής της παράταξης χτυπάει στην ελληνική περιφέρεια. Μαζί με την ψυχή κάθε πολίτη που κρατάει ψηλά την γαλανόβλευκη σημαία. Από το Διδημότυχο λοιπόν ως τη Γάβδο και από το Καστελόριζο ως εδώ, εσάς, στη Λέσβο της ιστορίας, στη Λέσβο της προκοπής, στη Λέσβο της περηφάνειας. Σας ευχαριστώ πολύ.